Le monde entier nous presse, nous supplie même, de faire cesser ces politiques d'austérité absurdes qui continuent d'enfoncer la zone euro dans la récession et bientôt dans la déflation. Sans croissance, les politiques de réduction des déficits aboutissent précisément à la non-réduction des déficits et sont donc une absurdité financière. Με έναν πυρηνό λόγο, ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Αρνό Μοντεμπούργκ, επιβεβαίωσε τη ρήξη του με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βάλς και του Προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Και χαρακτήρισε τις πολιτικές λιτότητας την αιτία της παράτασης αλλά και της όξυνσης της χειρότερης, όπως είπε, κρίσης που έχει ζήσει η Ευρώπη από το κράχ του 1929. Νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ ζήτησε από τον πρωθυπουργό Βάλς την παραίτηση της κυβέρνησης, αναθέτοντάς του το σχηματισμό νέας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Βάλς δεχόταν τους υπουργούς στο γραφείο του και αναμένεται να παρουσιάσει το νέο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Βουλευτές της δεξιάς εξαπέλυσαν επίθεση στους σοσιαλιστές για την κυβερνητική κρίση, αλλά και για τις πολιτικές που ακολουθεί η σοσιαλιστική κυβέρνηση, ενώ η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου ζήτησε τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que le peuple puisse exprimer son rejet clair et précis, ce qu'il a déjà fait lors des élections européennes, de la politique menée par François Hollande et accessoirement par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Από την Ισπανία, η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο Φρανσουά Ολάντ θα καταφέρει να εφαρμόσει τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και πρόσθεσε ότι κάνει πολύ γενναία βήματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στηρίζει την απόφαση του Γάλλου Προέδρου. Was das, was Frankreich anbelangt, so wünschen wir dem französischen Präsidenten und wünsche ich dem französischen Präsidenten allen Erfolg bei seiner Reformagenda. Er hat mutige Schritte vorgeschlagen und ansonsten werden wir natürlich diese Dinge nicht kommentieren, sondern das wird Frankreich selber machen. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Δεναξά στο Παρίσι. Η Μαρία, γυμνός βασιλιάς ο Ολάντ, γράφει ο γαλλικός τύπος. Και το θέμα είναι, ακόμα και αν γίνει ανασχηματισμός, πόσο εύθραυστη θα είναι η νέα γαλλική κυβέρνηση στο μέλλον. Καλησπέρα, Μαρία. Πολιτικοί αναλυτές δεν μπορούν να φανταστούν ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Φρανσουά Ολάντ μετά τον αυριανό ανασχηματισμό. Είναι γυμνός βασιλιάς, όπως είπες. Ο Γάλλος Πρόεδρος φαντάζει περισσότερο από ποτέ παγιδευμένος από τις επιλογές του και κυρίως από την φιλελεύθερη στροφή της οικονομικής πολιτικής του που απογοήτευσε όσους τον έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα. Οι δυσαρεστημένοι σοσιαλιστές, θα πρέπει να σου πω, αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Το απόγευμα, η πρώην Υπουργός Πολιτισμού Λοράνς Φιλιππετή έστειλε επιστολή στον Γάλλο Πρόεδρο, εξηγώντας του ότι δεν επιθυμεί να είναι στο νέο κυβερνητικό σχήμα, επειδή έχει κόψει όλες τις γέφυρες διαλόγου με την αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Ο Ολάντ, Μαρία, δεν τα έχει σπάσει μόνο με την αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών, αλλά και με όσα κόμματα της αριστεράς του επέτρεψαν με τη στήριξή τους να κερδίσει την Προεδρία, όπως είναι οι οικολόγοι πράσινοι που αποχώρησαν από την κυβέρνηση όταν διόρισε πρωθυπουργό τον Εμμανουέλ Βάλς, που ανήκει στην δεξιά πτέρυγα των σοσιαλιστών. Έτσι, απόψε, εκφράζονται φόβοι ότι είναι πολύ πιθανόν στους κόλπους των σοσιαλιστών να συσταθεί ένα ισχυρό μέτωπο από τους πρώην υπουργούς Μοντεμπούρ και Μπενουά Αμόν, την Μαρτίν Ομπρί αλλά και άλλους διαφωνούντες με την σημερινή οικονομική πολιτική. Αυτό, αργά ή γρήγορα, θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στην κυβερνητική πλειοψηφία και συνοχή, θέτοντας σε κίνδυνο τον Φρανσουά Ολάντ, κάτι που θα τον ανάγκαζε να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές και να συγκυβερνήσει με το συντηρητικό κόμμα και στη χειρότερη περίπτωση με την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Να πούμε ότι για την απόλυτη πλειοψηφία στο Γαλλικό Κοινοβούλιο απαιτούνται 289 έδρες και οι σοσιαλιστές έχουν εκλέξει 291 βουλευτές, Μαρία.